Στην επέκταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης και το Μάιο, προσανατολίζεται το κυβερνητικό επιτελείο. Υπενθυμίζεται ότι η έκπτωση μπαίνει απευθείας στην Αντλία, φτάνει τα 15 λεπτά το λίτρο και ισχύει για τον Απρίλιο. Όλα τα καύσιμα ουσιαστικά κάναμε την παρέμβαση που αφορά την επιδότηση με τα λεπτά που έχουμε πει, με τα συγκεκριμένα ευρώ, 40-50 ευρώ με την κάρτα, συν 5 ευρώ, πιθανότατα. Θα πρέπει αυτό να επεκταθεί και να διευρυνθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα επόμενα 24 ώρα ανοίγει και η πλατφόρμα για την κάρτα καυσίμων. Η επιδότηση ξεκινά από 40 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 50 ευρώ. Όσοι επιλέξουν να πιστώσουν σε ψηφιακή κάρτα το ποσό, θα έχουν μπόνους 5 ευρώ. Η επιδότηση αφορά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο για ποσότητα έως 60 λίτρα το μήνα. Η ακρίβεια έχει τσακίσει τους εργαζόμενους. Καλούμε την κυβέρνηση άμεσα να καταργήσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Λογαριασμοί που φέρνει στο φως της δημοσιότητας στο Open είναι ενδεικτική της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Καταναλωτής πλήρωσε 498 ευρώ για 1.064 κιλοβατόρες, εκ των οποίων τα 262 ευρώ για ρήτρα αναπροσαρμογής. Άλλος καταναλωτής πλήρωσε 2.153 ευρώ για 11.840 κιλοβατόρες, εκ των οποίων τα 513 ευρώ για ρήτρα αναπροσαρμογής. Οι καταναλωτές είναι σε απελπισία. Νοικοκυριά, μονογονεϊκά, εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές, με εξωφρενικές χρεώσεις. Την ίδια ώρα το θρίλερ με το φυσικό αέριο συνεχίζεται. Με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να υπενθυμίζει ότι οι πληρωμές θα γίνονται πλέον μόνο σε ρούβλια, χτυπώντας καμπανάκι για καθυστέρηση πληρωμών, την ώρα που το διάταγμά του προβλέπει κλείσιμο της τρόφιγγας, αν οι μη φιλικές χώρες δεν συμμορφωθούν. Поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро. В целом мы намерены кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли. Ο υπουργός ενέργειας Κώστας Κρέκας συναντήθηκε με Αιγύπτιους αξιωματούχους για το project της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναζητηθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.